Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ακόμη ένα πακέτο που έφτασε από το Banggood. Το συγκεκριμένο πακέτο είναι ένα TV Box όπως καταλάβατε. Όπα. Πάρ' το αλλιώς. Ξέρω ότι αυτό που βλέπεις δεν σε ικανοποιεί, όσο δεν ικανοποιεί και εμένα. Έτσι θεώρησα ότι όλα αυτά τα προβλήματα που συμβαίνουν καθημερινά στο κανάλι είναι μια καλή ευκαιρία ώστε να κατευθύνουν όλο αυτό που βλέπεις στο τσεκτεκνά σε μια άλλη πορεία. Έτσι άραξε, κάνε καφέ και στις επόμενες 2-3 γουλιές ελπίζω να καταφέρω να ικανοποιήσω αυτό για το οποίο ήρθες. Ούτως ή άλλως, εάν παρακολουθείς το κανάλι, ξέρεις ότι κανένα βίντεο δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο. Εάν είσαι καινούριος, ίσως να σ' αρέσει ακόμα περισσότερο αυτό που βλέπεις. Γιατί όχι. Κάθε πρόβλημα είναι ευκαιρία για μια καινούργια αλλαγή. Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το H96 Max, ένα 4K Ultra HD TV Box. Είναι τετραπύρινο με 4GB RAM, 64GB χωρητικότητα μνήμης και τρέχει Android OS 7.1. Το συγκεκριμένο αναπαραγάγει 4K βίντεο όπως υποστηρίζει και μέσα στη συσκευασία το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι ο φορτιστής, ο οποίος είναι διαφορετικός από το site. Επίσης θα δούμε ένα HDMI καλώδιο το οποίο τρέχει 4K στα 60Hz, είναι αρκετά βολικό και περίπου στο 1 μέτρο υπολογίστε, οπότε η δουλειά του την κάνει και με το παραπάνω. Επίσης θα δούμε το τηλεκοντρόλ το οποίο είναι αρκετά βολικό και αυτό, παίρνει 2 αλφα-αλφα-αλφα μπαταρίες όπως θα δούμε και είναι ό,τι πρέπει για να χειριστείς κάποια προγράμματα, όχι όμως όλα όσα έχει μέσα το TV Box. Επίσης δεν κατάφερα να συνδέσω την τηλεόραση για να την ανοίγω και να την κλείνω από αυτό. Επίσης θα δούμε ένα manual το οποίο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και ας περάσουμε στο TV Box αυτό καθεαυτό. Το TV Box είναι αρκετά όμορφο, αρκετά στυλάτο, έχει ωραία χρώματα. Μπροστά θα δούμε μια οθονίτσα η οποία λέει την ώρα και ότι άνοιξε, μια USB 3 θύρα, πολύ βολική για σκληρό δίσκο, δύο USB 2 και μια SD card. Από την άλλη πλευρά θα δούμε τον τροφοδότη ρεύματος, θα δούμε Ethernet, μια HDMI out, μια AV θύρα για να συνδέουμε σε αναλογική τηλεόραση και να βγάζουμε ήχο και άλλη μια USB. Από την άλλη πλευρά δεν θα δούμε τίποτα. Αρκετά βολικό και με αρκετές συνδέσεις. Όμως ας περάσουμε στο διατάφτα. Το συγκεκριμένο TV Box μπορώ να πω ότι με βόλεψε αρκετά. Ήταν αρκετά καλό, αρκετά πρακτικό, οικονομικό θα έλεγα. Η τιμή του είναι κοντά στα 60 ευρώ, μπορεί και 50 ανάλογα με το που θα το πετύχετε και σε ποια έκπτωση θα το βρείτε. Μου το στείλε το Banggood για να το δοκιμάσω μαζί με ένα controller το οποίο θα το δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Το θέμα όμως είναι ότι για ποιο λόγο πήρα το συγκεκριμένο controller και τι ήθελα να πετύχω με αυτό. Εδώ και αρκετό καιρό με το καινούριο σπίτι δεν έχω τηλεόραση, δεν έχω κανάλια για να μπορώ να βλέπω, ήταν δική μου επιλογή,
Συν ότι και η Xiaomi Mi ATV δεν μου άφησε πολλές επιλογές. Θα τα πούμε σαν επόμενο βίντεο σχετικά. Οπότε δεν βλέπω σειρές, δεν μπορώ να δω κανάλια. Με αποτέλεσμα όλη μου ψυχαγωγία να είναι αποκλειστικά το Netflix και οτιδήποτε μπορώ να τρέξω μέσα από το PlayStation, το οποίο πραγματικά ως σύστημα ψυχαγωγίας είναι αρκετά καλό. Έτσι θέλησα ένα TV Box προκειμένου να δω, να βάλω το Netflix, να βάλω κάποια άλλα προγράμματα όπως το HW Box, νομίζω αν θυμάμαι καλά. Το τεράριο δυστυχώς μας άφησε εδώ και πάρα πολύ καιρό, για όσους καταλαβαίνετε τι λέω. Και ήθελα να τρέξω κάποια προγραμματάκια έτσι για να βλέπω σειρές. Το Kodi δεν επιχείρησα να το βάλω, γιατί προσωπικά προς το παρόν δεν βαριέμαι να σας πω την αλήθεια να αλλάζω συνέχεια, να το ανανεώνω κάθε τρεις και λίγο. Τώρα, σχετικά με το TV Box, είναι αρκετά ok. Την πρώτη φορά βέβαια που πήγα να το σετάρω, περίφερες ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι σχετικά απλές, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν, μέχρι που συνέβηκα στο Netflix και εκεί κάπου κράσαρε το καημένο, δεν έμπαινε, δεν έβγαινε. Το μενού του, αν και απλοϊκό, εκείνη την ώρα είχε παγώσει παντελώς. Με αποτέλεσμα εγώ να το κάνω ένα μικρό restart. Μετά ένιωσε τη ζωή του, οπότε όλα λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν. Πήγε στο Netflix, έτρεξα τα προγράμματά μου, είδα τις σειρές μου, είδα διάφορα δείγματα, είδα animation, είδα το Castlevania, by the way, είναι ένα από τα καλύτερα animation που μπορείτε να δείτε, μπείτε δείτε το. Είδα ταινίες, είδα σειρές, πολύ όμορφα. Μου έδωσε την εντύπωση, ήταν 1080, αλλά δεν ξέρω, είχα την αίσθηση ότι αν και έμοιαζε με 1080, θα έλεγα ότι μάλλον παίζει να είναι 720 η ποιότητα που παίρνω. Και αυτό γιατί έχω την αίσθηση, αλλά δεν είμαι σίγουρος 100%, ότι παίζει να τρέχει τη mobile έκδοση του Netflix. Έπειτα προσπάθησα να δοκιμάσω να τρέξω στο YouTube κάποιες ματρώσεις, κάποια βίντεο τα οποία ήταν 4K, λόγω της οθόνης φαντάζομαι περισσότερο, επειδή είναι 1080 η ανάλυση της. Με άφησε να πάω μέχρι 1080, δεν μπόρεσα να ανεβάσω σε ένα 4K βίντεο έως 4K ή 2K ή οτιδήποτε. Αν και πάλι και αυτό είναι σχετικό, γιατί ας πούμε παραδείγματος χάρη στο PC που έχω 1080 monitor, μια χαρά τρέχω και 1400 βίντεο και 4K βίντεο. Το θέμα είναι, κατά ό,τι κατάλαβα, ότι οι δυνατότητες του συγκεκριμένου φτάνουν μέχρι 1080. Τώρα, όπως και να έχει, 1080 θα πάρετε πίσω. Κάτι το οποίο, τουλάχιστον για online, δεν θα μπορέσετε να δείτε 4K βίντεο, δυστυχώς. Αν και το πολύ διαφημίζει, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να σας το δώσει. Προσπάθησα να συνδεθώ μέσα από browser, από τον Yandex και το Google, τον Chrome, αν να μπω στο site του, του YouTube για να δω από εκεί πέρα. Όμως όσο και να προσπάθησα, με έβγαζε στη mobile έκδοση, το οποίο ενίσχυσε την αρχική μου υποψία ότι παίζει να τρέχει mobile εκδόσεις προγραμμάτων μέσα, με αποτέλεσμα να μην πάρω τη full εμπειρία του όλου πράγματος. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά αξιοπρεπές, είδα τα βίντεό μου, μπορώ να πω ότι τέλος και αυτό που ήθελα είναι ok μέχρι ένα βαθμό, με ικανοποίησε αρκετά. Η περιήγηση του ήταν αρκετά απλή, βέβαια το τηλεκοντρόλ του, αν και βολικό, σε κάποια προγράμματα δεν μπορώ να πω ότι λειτουργήσε άψογα, είχε τα κολλήματά του, με αποτέλεσμα να συνδέσω το R8, το RI8, το έχετε δει, θα σας δείξω και την επόμενη εκδοσή του σε κάποιο βίντεο που μας έρχεται. Σε γενικές γραμμές, σε συνδυασμό με αυτά τα δύο controller μαζί, μπόρεσα να έχω μια αξιοπρεπή και αρκετά καλή εμπειρία, μπορώ να πω, δεν είχα κάποιο θέμα, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές, ναι, ok, είναι ένα ok TV Box. Δεν ενθουσιάστηκα, δεν περίμενα να ενθουσιαστώ. Μου είχαν προτείνει κάποια άλλα τα οποία ήταν σκουπίδια ως TV Box, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο ήταν το καλύτερο από ό,τι μπορούσα να διαλέξω για να δω. Σε γενικές γραμμές, η εμπειρία είναι ικανοποιητική, σας ξαναλέω. Η τιμή του είναι από 50 έως 60 ευρώ, θα το βρείτε. Είναι ok, ok. Αν έχετε ένα PlayStation, αν θέλετε να τρέξετε μόνο Netflix, κρατήστε το PlayStation, σας είστε μια χαρά. Αν θέλετε να βάλετε και κανένα άλλο πρόγραμμα, ναι, είναι ok. Μπορούμε να βρούμε βέβαια και πιο οικονομικά. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να δοκιμάσω το Xiaomi TV κάποια στιγμή, αλλά θα γίνει και αυτό. Προς το παρόν, από τη στιγμή που το έκανα restart για πρώτη φορά, έτρεξε απροβλημάτιστα, δεν είχε κάποιο κόλλημα ή κάποιο σκάλωμα, το οποίο ήταν ένα από τα θετικά του επίσης. Οι ρυθμίσεις του ήταν αρκετά ok, ήταν απλές, είχε επιλογές μέσα να ρυθμίσεις.
ήταν ένα okay, μια okay εμπειρία. Δεν με δυσκόλεψε, δεν με ζόρισε. Προσωπικά, αν σας το συνιστώ, είναι ένα αξιοπρεπές, όπως ξαναλέω, TV Box. Αν τα συγκρίνετε, μπορείτε να βρείτε και άλλα, ίσως λίγο οικονομικότερα από αυτό. Σας ξαναλέω, εγώ προσωπικά θα ήθελα να δοκιμάσω και το Xiaomi, το TV Box της Xiaomi, να το δω πώς είναι. Ελπίζω να σας άρεσε και το μοντάζ του βίντεο, ελπίζω να το βρήκατε αρκετά ωραίο και ικανοποιητικό. Από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας, παιδιά!